διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη στα κάτω Πατήσια. Αντώνη Μανιώτη, τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουμε γιώτα ένα νεκρό και έναν τραυματία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε τώρα διασταυρωμένες από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, πρόκειται για έναν άντρα ο οποίος έχει διαμελιστεί και ένα κοριτσάκι το οποίο μεταφέρεται τώρα τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Η έκρηξη έγινε στις 11 παρατέταρτο το βράδυ στα Πατήσια, στα κάτω Πατήσια, στη διασταύρωση των οδών Ιακωβάτων και Φωτίου Πολίτου 10, όπου βρίσκεται ένα κτίριο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προφανώς πρόκειται για βόμβα που είχε τοποθετηθεί έξω από το κτίριο. Το σημείο εκεί είναι πολυσύχναστο, υπάρχει κόσμος που περνάει και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με την τοποθέτηση του μηχανισμού, αλλά ήταν άτυχοι και περνούσαν από το σημείο την ώρα που έγινε η έκρηξη. Μάλιστα. Θέλω να συμπληρώσω χαρακτηριστικά από την ασφάλεια Αττικής που έχουμε επικοινωνήσει. Έχουμε πληροφορηθεί ότι δεν υπήρχε κανένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα για την ύπαρξη του μηχανισμού. Μάλιστα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ή σκητάλη και πάλι στο Dancing with the Stars.